Τα ψάρια σε μια από τις μεγάλες δεξαμενές του Ενιδρίου Κρήτης κινούνται νοχελικά παίζοντας μεταξύ τους. Ξαφνικά κάνει βουτιά στο νερό μια κόκκινη φιγούρα, τραβώντας τα βλέμματα μικρών και μεγάλων που βρίσκονται στο χώρο. Η περιέργεια για το ποιος είναι ο επισκέπτης της δεξαμενής γίνεται χαρά, όταν διαπιστώνουν πως ο αγαπημένος Άγιος όλων ήρθε και μάλιστα νωρίς. Σήμερα είδαμε τον Άγιο Βασίλη, για άλλη μια χρονιά θα τον έχουμε πάλι μαζί μας. Είναι ένας αγαπημένος μας επισκέπτης αυτές τις μέρες. Ο Άγιος Βασίλης φόρεσε στολή κατάδυσης μαζί με την κόκκινη φορεσιά του, πήρε και το ελκυθρό του και έκανε τις πρώτες του βουτιές σήμερα στο Ενιδρίο Κρήτης, προσφέροντας σε όλους ένα μοναδικό θέαμα. Μάλιστα για αρκετή ώρα επιδόθηκε σε παιχνίδι με τα ψάρια και μια μικρή χελώνα που βρίσκεται στη συγκεκριμένη δεξαμενή, η οποία δεν τον άφησε σε χλωρόκλαρη. Τη συγκεκριμένη χελώνα την έχουμε από πάρα πολύ μικρή, διότι τη βρήκαμε τραυματισμένη στη θάλασσα, τη φέραμε εδώ, την περιθάλψαμε και μας έχει αγαπήσει όπως και εμείς. Ο Άι Βασίλης δεν πέρασε τυχαία σήμερα από το Ενιδρίο, αλλά ήρθε για να μείνει, τουλάχιστον για το διάστημα των φετινών γιορτών. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα κάνει τη βουτιά του στο Ενιδρίο, ταΐζοντας ψάρια και χελώνες, χαρίζοντας σε όλους μοναδικές στιγμές. Από αυτό το Σαββατοκύριακο και από τις 20 του Δεκέμβρη καθημερινά μέχρι που θα πάει να μοιράσει όλα τα δώρα παραμονή πρωτοχρονιάς. Ας ήρθε λίγο πιο νωρίς για να μας θυμίσει κάτι. Σήμερα ειδικά ήρθε πιο νωρίς για να μας υπενθυμίσει ότι θα είναι και εδώ φέτος. Και μπορούμε ο κόσμος να έρχεται να τον βλέπει εδώ πέρα καθημερινά όπως είπαμε. Περιμένουμε τους μικρούς μας φίλους για να διασκεδάσουμε μαζί στο Ενιδρίο. Τον Άι Βασίλη θα συντροφεύει στις βουτιές που θα κάνει στο μαγικό κόσμο του Βυθού και η Γοργόνα, η οποία τις επόμενες ημέρες θα κάνει αισθητή την παρουσία της στους χώρους του θαλασσόκοσμου. Θα έχει πάλι και τη φιλενάδα του για άλλη μια χρονιά. Είναι η αγαπημένη μας Γοργόνα. Και πάντα προσπαθούμε να έχουμε εδώ στο Ενιδρίο κάποιες εκπλήξεις και νέα πράγματα, οπότε και φέτος θα προσπαθήσουμε να έχουμε, πέρα από τις εκδηλώσεις, ίσως και κάποιες μικρές εκπλήξεις.